Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα θέμα που προέκυψε στο ΡΙΚ. Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, ο οποίος ανάλαβε την ευθύνη και νομίζω ότι προσπάθησε με ένα θεσμικό τρόπο να λυθεί ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο αφορά ένας εργαζόμενος στο ΡΙΚ, ο οποίος έχει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω αναπηρίας. Έχοντας πει όμως αυτό, θα ήθελα να πω ότι είδαμε και έναν άλλο ΡΙΚ, το οποίο ενώπιον της Επιτροπής αδυνατούσε να αντιληφθεί την υποχρέωση ενός δημόσιου οργανισμού όταν υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία να εφαρμόσει όσα προνοεί η νομοθεσία, δηλαδή να το στηρίξει για να μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα για το οποίο, στο οποίο υπηρετεί. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να επαφίεται ούτε στην κρίση, ούτε στη μεγαλοψυχία, ούτε στη φιλανθρωπία, ούτε στο αν είναι καλός άνθρωπος οποιοδήποτε βρίσκεται σε διευθυντική θέση, για να εφαρμόσει νόμους, συμβάσεις και κανονισμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με άτομα με αναπηρία. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλύτερα το ΡΙΚ να ακολουθήσει τη γραμμή του κυρίου Κέντα, να το λύσει θεσμικά το ζήτημα, να καταγραφεί ότι υπάρχει μια κουλτούρα ετσιθελισμού από κάποιους και να βρουν τρόπους να λυθεί αυτή η κουλτούρα η οποία έφερε και αυτόν το πρόβλημα. Θεωρώ και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο ΡΙΚ ότι έχει μια πολύ αξιόλογη πρωινή ζώνη, την οποία δοκιμάστηκε μέσω δεκαετιών και έχει πετύχει, άρα δεν χαλούμε μια συνταγή η οποία είναι πετυχημένη για οποιοδήποτε λόγο και για μας υπάρχουν σκιές για το γιατί έγιναν όσα έγιναν και θεωρούμε ότι το ΡΙΚ με βάση και τις συζητήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει αυστηρά να ακολουθούν όλοι ανεξαρτήτως βαθμίδας στις σχέσεις τους και στις εργασιακές αλλά και ως προϊστάμενοι διευθυντές ατόμων τα οποία καλύπτει η νομοθεσία περί αναπήρων νομοθεσία. Ευχαριστώ.